που απασχολεί τον ελαιοπαραγωγικό κόσμο της Λέσβου είναι οι μεγάλες φωτιές στην περιοχή της Βρύσας που κατέκαψαν και ένα σημαντικό μέρος του ελαιώνα της περιοχής. Και το δεύτερο ζήτημα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών που σίγουρα καταπονούν τα ελαιόδέντρα. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την άποψή σου και ως ελαιοπαραγωγού και ως γεωπόνου να μας πεις τι πρέπει να κάνει ένας ελαιοπαραγωγός που βρίσκεται στην περιοχή της Βρύσας και είδε τα δέντρα του να καίγονται από την μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή? Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο με κάπως ένα χαρακτήρα κάπως πιο εύθυμο. Θα έλεγα να απομακρυνθούν από το χωράφι αυτό οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που έχουν προσέξει τα δέντρα αυτά, γιατί το αποκαρδιωτικό αίσθημα αυτό, η εικόνα αυτή που δείχνουν τα χωράφια ακριβώς μετά την πυρκαγιά, μπορεί να τους κάνει κιόλας να στεναχωρηθούν, να έχουμε και άλλα προβλήματα πέρα από τα προβλήματα της φυτικής, του φυτικού κεφαλαίου. Ναι. Τώρα, η πρώτη εικόνα είναι πάντοτε πολύ άσχημη και αποκαρδιωτική, όπως την είπα. Παρ' όλα αυτά, η ελιά είναι ένα προσαρμοστικό και δυνατό δέντρο, το οποίο τις περισσότερες φορές έχει την ικανότητα να αναβλαστήσει και να μπορέσει τελικά να ξεπεράσει το μεγάλο σοκ της πυρκαγιάς. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με προσεκτικές κινήσεις, με παρατήρηση, με υπομονή και με κάποιες φροντίδες που οποίες είναι απαραίτητο να δοθούν. Τώρα, η πρώτη βλαστική περίοδο, θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να μπούμε στην πρώτη βλαστική περίοδο, η οποία θα είναι το Σεπτέμβριο, θα έχουμε κάποιες αναβλαστήσεις μικρές και κάποιες πιο έντονες, πιο μεγάλες την άνοιξη. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Συνιστάς λοιπόν να έχουμε στους ελαιοπαραγωγούς να έχουν μια αναμονή μέχρι την προσεχή άνοιξη. Την επόμενη άνοιξη θα για έλεγα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Προφανώς τα κλαδιά και τα κορμί, οι οποίοι είναι καμένοι, μπορεί να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια του, όχι τώρα, το καλοκαίρι μέσα στις ζέστες και πλέον, αργότερα. Όπου υπάρχει η δυνατότητα άρδευσης θα βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και τόσο απαραίτητη όμως, γιατί το δέντρο έχει χάσει όλη τη φυλική επιφάνεια ή ένα πολύ μεγάλο μέρος της, οπότε η ρίζα που υπάρχει, όσο υπάρχει, αν υπάρχει, θα μπορέσει να τροφοδοτήσει και να δώσει μια έντονη αναβλάστηση, όπως τη βλέπουμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις που έχουμε ελαιόδεντρα τα οποία δεν έχουν καεί ολοσχερός, δηλαδή δεν έχει φτάσει το κάψιμο μέχρι τον κορμό, έχει καεί το φύλλωμα, τι συνιστάτε να κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί? Υπομονή και πάλι, να δούμε ποια κομμάτια του, ποια τμήματα, ποιο ποσοστό του δέντρου είναι, έχει καεί και δεν μπορεί να αναβλαστήσει, ώστε να αποκοπούν τα τμήματα αυτά τα οποία είναι κατεστραμμένα. Αυτό μπορεί να φανεί ειδικά όταν έχουμε και να απομείναν τα φύλλα πάνω που δεν καήκαν, τέλος πάντων. Ακόμα θα γίνει και μέσα στην περίοδο του φθινοπόρου. Θα το δούμε αυτό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τόσο πολύ. Ναι. Στα άλλα δέντρα, εκείνα που έχουν καεί ολοσχερώς, ή αυτό που συγκύνθως λένε οι ίδιοι οι παραγωγοί, ότι η φωτιά έφτασε σχεδόν μέχρι τη ρίζα, υπάρχει πιθανότητα αναβλάστησης? Υπάρχει πιθανότητα αναβλάστησης, δεδομένου ότι έχουμε εμβολιασμένα δέντρα πάνω σε άγρια υποκείμενα. Βέβαια, αυτή η αναβλάστηση η οποία θα γίνει θα είναι από το άγριο, θα χρειαστεί επανεμβολιασμό δηλαδή μετά. Ξανά, πρέπει τώρα, συνήθως είναι και αρκετά ψηλά οι τέτοιες οι εμβολιασμοί, οπότε τα πράγματα θα είναι σχεδόν πάντοτε άγρια αυτά που θα βγουν. Θα πρέπει να ξαναβγούν στην πιάτσα οι εμβολιαστές ελαιοδέντρων, όπου είναι αναγκαίο και όπου αυτό είναι και συμφέρον για τον παραγωγό. Εγώ θα το λέω αυτό, ότι μερικές φορές κάποιες καταστροφές, κάποια άσχημα συμβάντα μπορούν να αποτελέσουν και ευκαιρία για καλύτερες προοπτικές όσον αφορά το μέλλον. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι στις περιπτώσεις που έχουμε, που δεν μπορεί να περιμένει ο παραγωγός, που δεν τον συμφέρει, που έχουμε δέντρα τα οποία δεν θα αναβλαστήσουν, εγώ θα συνιστούσα και την εκρίζωσή τους με προσοχή, με μέθοδο, με ορθολογιστικές προσεγγίσεις, όλα αυτά μετρημένα κάτω στο χαρτί, να γίνουν επαναφυτεύσεις και ίσως και να είναι, αλλά αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη νερού, δεν μπορούμε να το πούμε ελαφρά την καρδία, είπαμε για σωστό σχεδιασμό, να γίνουν επαναφυτεύσεις με ποικιλίες της επιλογής του παραγωγού, ίσως σε συνεργασία βέβαια με πιο εξειδικευμένους
επιστήμονες είτε εργαζόμενους σχετικά με το αντικείμενο, ώστε να έχουμε και καινούργια χωράφια. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όπως παντού στο νησί έχουν καεί ελαιόδεντρα και υψηλής παραγωγικότητας και μέτριας, αλλά και μη παραγωγικά ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα και χωράφια τα οποία δεν είχαν να δώσουν όλα τα τελευταία χρόνια τίποτα. Στις περιπτώσεις αυτές, και αν κάποιος θέλει να το... θέλει να επενδύσει ξανά στο κομμάτι αυτό, μπορεί να γίνουν επαναφυτεύσεις αφού γίνουν εκριζώσεις των καμένων ή μη καμένων δέντρων. Δεν είναι δηλαδή, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τακτική και μια στρατηγική για όλα τα καμένα τα χωράφια. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αρκετούς τέλος πάντων παράγοντες σε κάθε χωράφι. Βασικότερη ιδέα από αυτές θα έλεγα ότι είναι η ύπαρξη ή όχι του νερού. Ναι, ένα άλλο ζήτημα κατά την άποψή μου που είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί είναι τι κάνει ο ελαιοπαραγωγός όταν από αυτή την πυρκαγιά που συνέβη προφανώς έχει αλλάξει και η κατάσταση του εδάφους. Χρειάζεται να κάνει κάποιες παρεμβάσεις τώρα, θα πρέπει να φροντίσει να μην καταστραφούν σέτια σε μια ενδεχόμενη βροχή το επόμενο διάστημα, τι πρέπει να προσέξει. Ναι, το φαινόμενο του διαβρώσεων μετά τις πυρκαγιές είναι πάντοτε υπαρκτό και επικίνδυνο, αλλά με την εργασία των προηγούμενων γενιών εμείς βρεθήκαμε σε χωράφια τα οποία έχουν ήδη σέτια, δηλαδή είναι έτσι διαμορφωμένα ώστε να μειώνεται το φαινόμενο της γρήγορης μετακίνησης του νερού και μετέπειτα διαβρώσεων κτλ. Οπότε δεν θα έλεγα ότι σώνει και καλά πρέπει να κάνει κάτι, σίγουρα να αποφύγει βέβαια τις πολλές κατεργασίες του εδάφους μέχρι να ξαναδούμε, εντάξει τώρα δεν έχουμε προποπτώσεις, αλλά μέχρι να ξαναδούμε τις επόμενες θα δούμε ξανά το χορτάρι να φυτρώνει, τη βλάστηση να ανακάμπτει, ακόμα και την ίδια την ελιά, η ίδια η ελιά με το ριζικό της σύστημα εννοείται πως αποτρέπει τη μετακίνηση πολλών χωμάτων, το ριζικό σύστημα δηλαδή κρατάει και της ελιάς. Συγκρατεί το χώμα του εδάφους, ναι βεβαίως. Ωραία. Και μια που βρισκόμαστε σε μέρες μεγάλης ζέστης, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν σε τέτοιες περιόδους οι ελαιοπαραγωγοί για να προστατέψουν τα δέντρα τους και την παραγωγή που είναι πάνω στα δέντρα. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε φτάνουμε αρχές Αυγούστου. Θεωρώ, αναμένω ότι μπροστά μας έχουμε άλλο ένα 20ήμερο περίπου πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Μία χρονιά φέτος για το νησί μας η οποία υδατικά είναι ζορισμένη πολύ, γιατί οι βροχές της άνοιξης διακόπηκαν πολύ νωρίς. Έτσι έχουμε ήδη ένα αρκετά μεγάλο, ήδη διανύουμε μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας ήδη. Και να δούμε για πόσο θα κρατήσει αυτή, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε καθυστέρηση στα πρωτοβρόχια της έναρξης των βροχοπτώσεων. Τι μπορεί να κάνει ή τι έπρεπε να κάνει ο παραγωγός. Εντάξει, προφανώς εκεί πέρα που υπάρχει δυνατότητα ποτίσματος όσο μπορεί, ορθολογιστικά πάντα, δεν θέλει υπερβολές, αλλά να ποτίζει όσο μπορεί. Αν ούτως ή άλλως ο περισσότερος ελαιόνας εμάς είναι ψηρικός η απόλυτη πλειοψηφία του. Και από εκεί και πέρα τώρα, τα σωστά κλαδεμένα δέντρα με όχι πολύ μεγάλη φυλική σε εισαγωγικά άχρηστη επιφάνεια πάνω τους διαπνέουν λιγότερο. Δηλαδή μπορούν να αντιμετωπίσουν το στρες το υδατικό καλύτερα. Ένας παράγοντας. Αλλά αυτό έπρεπε να έχει συμβεί ήδη. Δεν θα κλαδέψουμε τώρα. Δεύτερον, τα επαρκώς ταϊσμένα που λέμε. Αυτά που έχουν λιπανθεί επαρκώς ή έχουν προσεχθεί επαρκώς δέντρα και αυτά μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο υδατικό και στο θερμικό στρες. Εκεί παίζει ρόλο και πολλές φορές λέμε ότι παίζει ρόλο και το κάλιο, το στοιχείο κάλιο. Αλλά και πάλι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πέφτει το χειμώνα. Οπότε δεν μπορεί στην ουσία να κάνει τίποτα. Κάποιοι όμως διαφυλικοί ψεκασμοί, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν γίνει ή μπορούν ακόμα και τώρα να γίνουν, μπορούν να βοηθήσουν τα δέντρα. Υπάρχουν αρκετές θυσίες οι οποίες έχουν φτιαχτεί ουσιαστικά γι' αυτό. Και παράλληλα με την καταπολέμηση ενδεχομένως του δάκου, η οποία πρέπει να παρακολουθείται, τονίζω με αυτό, πρέπει να παρακολουθούνται οι πληθυσμοί του δάκου με παγίδες που βάζει και η δακοκτονία, αλλά θέλω να βάζουν και οι παραγωγοί δακοπαγίδες, απλές, με θεϊκή αμμονία μέσα, να μετράνε ένα δακοπληθυσμό, μια ευκαιρία και να πάνε στο κοράπι τους. Με όλη αυτή την διαχείριση μπορούμε να κάνουμε κάποια βοήθηση στα δέντρα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε και στις αρχές του Αυγούστου
Θα έλεγα ότι η δύσκολη περίοδος στα ελαιόδεντρα ξεκινάει από τα τέλη Ιουνίου, κρατάει όλο τον Ιούλιο και μέχρι τα μέσα με τέλη Αυγούστου έχουμε τις υψηλές τέτοιες, τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα βέβαια εξαρτάται πάρα πολύ από τα νερά, δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε θα κάνει πρωτοβρόχια, πότε θα κάνει βροχές. Ναι, δυστυχώς έχουμε ένα φαινόμενο που οι βροχοπτώσεις συγκεντρώνονται όλο και σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ναι, δυστυχώς. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Πράγματι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε δει να φτάνουν και πολύ αργά το φθινόπωρο οι πρώτες, τα πρωτοβρόχια. Έτσι, έτσι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω έχουμε ξεχάσει τι θα πει βροχές το Σεπτέμβριο. Τις βλέπουμε τον Οκτώβριο, καμιά φορά δαγκωνόμαστε και για τον Οκτώβριο, κάνει κάποια βροχούλα η οποία δεν είναι επαρκής. Ναι. Καλές είναι αυτές οι βροχούλες που κάνει καμιά φορά που και που έτσι λίγο να υπάρχει υγρασία, αλλά αυτές συνήθως περισσότερα προβλήματα φέρνουν παρά ουσιαστικά μας ποτίζουν τα τέτοια. Θέλουμε αρκετά χιλιοστά βροχής να πιει το χώμα, να το καταλάβουν τα δέντρα που λέμε. Ναι. Θοδωρή Αγγελέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πολύ χρήσιμες για τους ελαιοπαραγωγούς και της περιοχής της Βρύσας, Πολυχνήτου, Βατερών και Σταυρού και φυσικά για όλους τους ελαιοπαραγωγούς που παρακολουθούν εδώ την εκπομπή. Να παρακολουθούν οι παραγωγοί, να ενημερώνονται οι παραγωγοί, να ζητάνε πληροφορίες, να διαβάζουν και να μην διαβάζουν μόνο από το Facebook και από το Ιντερνετ, να διαβάζουν βιβλία. Δεν χρειάζεται να πάρουν 500 βιβλία, ένα-δύο βιβλία, ένα-δύο περιοδικά σοβαρά για την υλοκομεία. Να τους κάνει να αγαπήσουν το αντικείμενο και να τους δώσει σοβαρή πληροφορία. Απλά είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο πολύπλοκα. Ναι, και φυσικά να απευθύνονται κάθε φορά στους γεωπόνους τους για πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση και συγκεκριμένη, γιατί η γενική και άωριστη πληροφόρηση